Τάκη, καλά είσαι σοβαρός. Πήρες τηλέφωνο τη Λουγία και της είπες να έρθει για να χωρίσετε. Στο πρώτο, εγώ αυτή το πρότεινε. Πρέπει να τελειώνει αυτή η εκκρεμότητα, ρε Παντελή, τώρα έχουμε καταντήσει αηδία. Δεν το πιστεύω. Ρε Τάκη, με απογοητεύεις. Πριν θα ξαναβρεις άλλη κοπέλα σαν τη Λουγία. Και δεν στο λέω εγώ που είμαι πατέρας της. Αντικειμενικά μιλάω. Δεν θα ξαναβρεις. Γιατί εγώ... Ρε Παντελή, τώρα. Μου προξενεύεις την πρώην γυναίκα μου. Ρε Τάκη, ξύπνα. Εγώ στην αρχή μπορεί να μην θέλω να σε δω. Αλλά μετά έβαλα πλάτη σε αυτή τη σχέση. Έκανα προσπάθειες για να μην χωρίσετε. Έπιασα μέχρι και τον δικηγόρο και τον έβαλα να καθυστερήσει το διαζύγιο. Έτσι εξηγείται. Λέω κι εγώ. Ούτε θυμάμαι πόσες υπογραφές έχουμε βάλει για αυτό το διαζύγιο. Βιάστηκες. Βιάστηκες πολύ. Γιατί η Λουκία σε αγαπάει και δεν σε ξεπέρασε ποτέ. Και δεν στον σοβαρά μιλάς. Ναι. Βιάστηκες πολύ. Όχι μόνο με έκανε πρόταση γάμου, αλλά πήρε τηλέφωνο για τη Λουκία και της είπε να έρθει να υπογράψει για το διαζύγιο. Ο Τάκης. Ναι, παιδί μου. Και λένε να δεις με έναν ενθουσιασμό, με όνειρα για το μέλλον. Ο Τάκης ο δικός μας, ο Τάκης ο Περιστέρης. Γιατί ο δικός μας ο Τάκης ο Περιστέρης. Μόλις ακούει γάμο, το βάζει στα πόδια και αυτός τρέχει γρήγορα, δεν τον πιάνεις. Έτσι ήταν ο Τάκης παλιά. Α. Τώρα όμως που έχει νιώσει τον πραγματικό έρωτα, έχει αλλάξει. Να σου πω, εσύ ξέρεις. Και δεν μου λες, η Λουκία τι είπε. Συμφώνησε κι αυτή. Τι καλή. Και γι' αυτό το λόγο θα γυρίσει. Την περιμέναμε χθες, αλλά δεν ήρθε. Δεν ξέρω, ίσως αύριο. Καλά, μωρέ, αύριο σήμερα δεν γάφει ο κόσμος. Το σημαντικό είναι ότι άλλαξε ο Τάκης. Τι γίνεται, καλέ. Τι γίνεται. Παντρεύεστε με τον Τάκη. Αχ, δεν το μάθατε. Ναι, μου έκανε πρόταση γάμου. Και εσύ τον πίστευσες. Παρακαλώ. Αν άκουγα εγώ τον καθένα που μου έκανε πρόταση, πέντε γάμους θα είχα κάνει. Εγώ πάντως στη θέση σου θα κράταγα μικρό καλά. Νομίζω ότι τον έχετε παρεξηγήσει τον Τάκη. Ο Τάκης κατά βάθος είναι πολύ σταθερός χαρακτήρας. Είναι κατασταλαγμένος. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις. Ο Τάκης κατασταλαγμένος. Αχ, Παναγία, δόξα τω Θεώ, γελάσαμε σήμερα. Ελένη, υπονοούν κάτι. Όχι, βρε. Μη δίνεις σημασία. Εσύ διάλεξε τον νηφικό σου κούκλα μου και όλα θα πάνε καλά. Αλλά αυτό με το μικρό καλαθάκι, πρόσεξε το, μην το αφήσεις. Α, σήμερα αγόρασα περιοδικά για νηφικά. Τι δεν καταλαβαίνετε, εσείς. Χωρίς να το θέλω, έκανα πρόταση γάμου στην Άννα. Εν τω μεταξύ, μαθαίνω ότι η Λουκία είναι ερωτευμένη μαζί μου και δεν ξέρω ποια να διαλέξω. Κάτσε. Είμαστε σίγουροι ότι η Λουκία σε θέλει ακόμα. Είναι σιγουρότατα, παιδιά. Αλλιώς δεν ακουβαλιόταν από την Αφρική τώρα εδώ πέρα. Θα μπορούσα να στείλω το χαρτί να υπογράψει εκεί πέρα. Άσε που μου το είπε και ο πατέρας της. Πού είναι και ο κοντζάμερχο λάκος. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να συγκρίνουμε τα προσόντα της καθεμιάς. Ωραία. Είναι και δύο ξανθιές. Άρα έχουμε ισοπαλία. Λοιπόν, η μία μένει εδώ, η άλλη στην άκρη του κόσμου. Άρα προηγείται αυτή που είναι μακριά. Ναι, αλλά τώρα θα έρθει. Τι μπέρδεμα είναι αυτό. Θέτω το θέμα σε ψηφοφορία. Εγώ ψηφίζω τη Λουκία. Και εμένα μου αρέσει η Λουκία. Αλλά η Άννα μας φέρνει whisky από τα duty free. Πάντα επιπόλαιο στα κριτήριά σου. Εδώ πρόκειται για το μέλλον δύο ανθρώπων, για την κοινή του ζωή. Τα κριτήρια πρέπει να είναι σοβαρά, πρέπει να είναι ουσιαστικά. Συμφωνώ απολύτως. Ωραία. Ποια έχει το μεγαλύτερο στήθος. Α, δεν απαντάει. Έχει ξαναπάρτιν. Πάλι τρεις φορές δοκίμασα την παρόδο. Δεν πιάνει, είμαι καθόλου εκεί πέρα. Κοίταξε, αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή η Λουκία είναι στη βαθιά τη ζούγκλα. Είναι σαν φιλόξενες ερήμους. Πες ότι παίρνω. Το σηκώνω φιλέρχος. Τι θα του πω τον άνθρωπο φαγουγιά σου, μετά ο Περιστέρης φέρει τη Λουκία να μιλήσει για το διαζύγιο. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Κανονικά όμως έπρεπε να έχει έρθει από προχτές. Ναι, αλλά δεν ήρθε. Υπάρχει περίπτωση η Λουκία να μην θέλει να σου δώσει διαζύγιο. Μπα, δεν νομίζω, όχι. Παπά! Λουκία, κοριτσάκι μου. Το παιδάκι μου, σου έγραφα, παπά. Σου έστειλα μηνύματα, ξέφερνα τηλέφωνα, Άλεξ! Παπά, ταξίδευα! Να σε δω, να σε καμαρώσω, το παιδάκι μου! Το παιδί μου! Άλεξ, τι περιμένεις, τις βαλίτσες, γρήγορα, γρήγορα! Λουκία μου! Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Όχι, παπά, δεν κατάλαβα. Με συγχωρείτε, αλλά. Α, είναι λίγα, Καλά, ορίστε. Όχι, εντάξει, τώρα φτάνει, σε παρακαλώ. Πολύ υπερβολέ. Έλα, τώρα τρει ορόφημα άνευα στι βαλίτσε. Μαύρε κοριτσάκι, εσύ δεν μου πες να σου στείλω έναν άνθρωπο να σε πάρει. Παπά, αυτό είναι ο Σοκράτης. Έκανε φιλίες με τον ταξιτζή. Όχι, παπά, με τον Σοκράτη. Είμαστε μαζί, έχουμε σχέση. Τι, έκανε σχέση με τον ταξιτζή. Όχι, καλέ, δεν είναι ταξιτζή. Είμαστε μαζί στην αποστολή, είναι γιατρό. Χαίρετε. Αυτός γιατρός. Καλά, ό,τι σου λένε σαν να το χάφτεις. Ρε παιδί μου, σου έδειξε κανονικό πτυχίο ή φωτοτυπία. Μπαμπά, αυτός μέσωσε τον αρρώστησα. Αρρώστησες! Το κοριτσάκι μου! Άλεξ, γρήγορα! Τρέξε, κάνε κάτι, κάνε κάτι! Ήμουν πολύ άρρωστη και αυτός ξενύχτησε στο προσκεφάλι μου μέρες και νύχτες και εκεί τον αγάπησα. Τον Ιπποκράτη! Σοκράτη, μπαμπά, Σοκράτη! Είναι ο πιο γοητευτικός και ο πιο όριμος άντρας που έχω γνωρίσει ποτέ. Έλα, Σοκράτη, πέρασε. Να σου γνωρίσω τον πατέρα μου. Παπά! Γεια σου, Παντελή. Μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό, Αλίμονο. Εμείς για κλάση είμαστε. Αλήθεια, τι εσωί σου. Παπά! Με τον Σοκράτη αποφασίσαμε να μείνουμε μαζί. Τι! Παπά! 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 Πα
βγάζει συμπεράσματα, έλα να σου πω. Δεν έχω τίποτα, φεύγω! Μα είναι εξαιρετικό άνθρωπο, μπορεί να γίνεται και φίλο. Φίλο έχω με το Σόλνα. Εγώ με εργολάβουσα. Εγώ δεν είμαι. Σοκράτη, ρε παπά. Σοκράτη! Δεν πάω να το λένε και Θουκυδίδη. Άντε, ρε Άλεξ, τελειώνε κι εσύ. Τάκη! Λουκιά! Πω, ψήλωσες, αδυνάτησες, άλλαξες. Δεν σε περίμενα. Ρώτησα τον παπά σου που δεν θα έρθεις. Πώς, αφού στο είχα υποσχεθεί, πρέπει να υπογράψω και το διαζύγιο. Αλλά δεν ανάγκη τώρα. Με πήρε ο δικηγόρος και μου είπε ότι βιάζεσαι. Χάθησε κι εσύ και ακούσα αυτούς τους δικηγόρους. Γιατί λες, σκέφτεσαι να παντρευτείς την Άννα. Καλά, μια συζήτηση κάνουμε τώρα. Μην το δένουμε και κόμπο. Χαίρομαι πάντως που το αποφάσισες. Όχι, εγώ, η Άννα τα. Εσύ. Έχεις αλλάξει πολύ. Ομόρφινες. Ομόρφινες, πάρα. Ευχαριστώ. Αν θες μπορούμε να υπογράψουμε και αύριο κιόλας το διαζύγιο. Αύριο που ξέρεις, δεν γίνεται. Έχω ραντεβού με τον εκδότη μου, μεθαύριο έχω με το τυπογράφο. Πρέπει αυτές τις μέρες να χώσω κάπου και τον κουρέα μου, γιατί έχω γίνει αφάνω, έχω βγάλει τίγκο. Μην βιαζόμαστε, γιατί δεν αδειαστούμε. Να καθίσουμε να μιλήσουμε, να πιούμε ένα καφέ, να μου πεις πώς πέρασε, να δω φωτογραφίες. Εγώ δεν έχω πολύ χρόνο όμως, γιατί βιάζομαι. Βιάζομαι γιατί θέλω να χωρίσουμε, να παντρευτώ και να ξαναφύγω. Όχι, εγώ θα παντρευτώ. Ναι, και εγώ θα παντρευτώ. Να σου συστήσω τον Σοκράτη. Ο Σοκράτης. Α, φίλες τον παπά σου. Όχι, με τον Σοκράτη έχουμε σχέση. Σχέση. Να σου υπενθυμίσω, Λουκιά, ότι είσαι ακόμα παντρεμένη μαζί μου. Εσύ πρέπει να είσαι ο Τάκης, έτσι. Ακριβώς όπως μου το περιέγραψες. Χαριτωμένος και. Τίκε! Αν είσαι άντρας, πες τίκε! Τώρα πες τίκε! Τι! Να σε καλά, Τάκη. Λοιπόν, τα λέμε.